Πληροφορίες μας λένε ότι κάνατε μία πρόσφατη έφοδο στο ΝΕΟΦ και θέλω να σας πω αν τελικά βρήκατε τα χαρτιά. Έχετε καταγγείλει ότι έχετε χάσει πάρα πολλά χαρτιά. Τα βρήκατε τελικά αυτά τα έγγραφα? Ναι, βρήκαμε. Έγινε μία έρευνα και για να βρούμε τα έγγραφα. Τα έγγραφα. Τα βρήκατε έγγραφα αυτά που ψάχνατε? Αυτό έχουν σταλεί στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και θα δούμε τι θα βρουν. Θα μας απαντήσουν. Ναι. Σε κομπιούτερ, ας πούμε, το υλικό ναι, αυτό ήταν ναι, σε κομπιούτερ. Ναι. Και αφορούσαν τι ψάχνατε, εν πάση περιπτώσει. Το ηλεκτρονικό αρχείο. Ηλεκτρονικό αρχείο ψάχναμε. Για την τιμολόγηση των φαρμάκων? Ναι. Η αλληλογραφία, το ηλεκτρονικό αρχείο μεταξύ ΕΟΦ και Υπουργείου Υγείας. Ναι, ποια περίοδο αφορούσε αυτό που δεν βρίσκατε, τα υλικά που δεν βρίσκατε? Ήταν τέλη 11 με 12. Μάλιστα, μεταξύ 11 και 12 λοιπόν. Ναι, τέλη 11 με και το 12. Μία περίοδος που είναι υπό έρευνα, ναι. Έτσι κι αλλιώς από την εισαγγελία διαφθοράς, για το ξέπλυμα πια. Δεν είναι μόνο το ξέπλυμα στην εισαγγελία διαφθοράς, είναι και οι γιατροί που μετήχαν. Σωστό. Οι διοικητές οργανισμών. Ναι, οι γιατροί, πρώτα απ' όλα όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που εμπλέκονται σε αυτό, ελέγχονται. Ελέγχεται η τιμολόγηση των φαρμάκων, δηλαδή αν τηρήθηκε η νομιμότητα. Ξέρουμε ένα πόρισμα του FBI, μέσα στο οποίο καταγράφεται συγκεκριμένη μέθοδος για την υπερτιμολόγηση. Στο σκάνδαλο ναι, της Νοβάρτης ναι, μιλάω ναι, τώρα, ναι, έτσι. Ναι. Αυτό εσάς σας βοηθάει? Φυσικά. Σας Φυσικά. Βοηθάει Όλα τα λαμβάνουμε. Μα κοιτάξτε, μεταξύ των αμερικανικών αρχών σίγουρα θα υπάρχει ανταλλαγή στοιχείων με τις εισαγγελίες, γιατί οι εισαγγελίες έρχεται σε επαφή με το FBI, δεν ερχόμαστε εμείς. Επειδή ο κόσμος έχει πολύ μπερδευτεί, ναι. Για πείτε μας τι γινόταν έτσι στα περιγραφικά. Ταξίδια. Λοιπόν, κοιτάξτε, γινόταν κάποιο συνέδριο. Μάλιστα. Το συνέδριο αυτό το χρηματοδοτούσαν φαρμακευτικές εταιρείες. Μία από αυτές ήταν και Νοβάρτης. Μία από αυτές ήταν και Νοβάρτης. Δεν για ήταν να η γι... μόνη, είναι όχι, αλήθεια. Δεν ήταν η μόνη, Έτσι. δεν ήταν η μόνη, όχι βέβαια. Και ποιοι πήγαιναν εκεί, οι επικεφαλείς σε Πηγαίνανε αυτό? επικεφαλείς, πηγαίνανε οι δημόσιοι υπάλληλοι, όμως αυτοί για να πάνε. Έπρεπε να πάρουν άδειες για να πάνε από τις υπηρεσίες Πέρασαν τις τους. άδειες. Εκεί είχαμε διαπιστώσει ότι υπήρχαν κενά. Και επίσης έπρεπε να πάρουν άδεια από τον ΕΟΦ. Δεν την είχαν πάρει. Και είχαμε στείλει, όπως Τα σας είχα στελέχη του πει. ΕΟΦ Ναι, λέτε ναι. τώρα. Όχι τα στελέχη του ΕΟΦ, να πάρουν άδεια από τον ΕΟΦ για να γίνει το συνέδριο αυτό. Μάλιστα. Και επίσης οι εταιρείες αυτές που διοργάνωναν τα συνέδρια είχαμε στείλει και στο ΣΔΟΕ να τα ελέγξει. Όμως το ΣΔΟΕ διαλύθηκε μετά. Δεν μου λέτε κάτι, αυτοί όλοι οι επικεφαλείς οι οποίοι οργάνωναν την πολιτική για τις τιμές των φαρμάκων, ήταν όλοι αυτοί, τους πήγαιναν ταξίδια οι εταιρείες αυτές? Αυτά δεν μπορώ να σας τα πω. Αυτά θα τα δείτε όταν θα βγουν τα πορίσματα και θα δούμε ποιοι ευθύνονται. Εμείς τους ιδιώτες δεν θα τους ελέγξουμε, τους ελέγξουν οι εισαγγελείς. Εμείς θα ελέγξουμε τους δημοσίους υπαλλήλους, τους γιατρούς που είναι δημόσιοι στο δημόσιο. Αυτοί θα ελεγχθούν όλοι, γιατί ελέγχονται και πειθαρχικά από το Γενικό Επιθεωρητή όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι. Εκτός δηλαδή των ποινικών διώξεων έχουν και Ναι. πειθαρχική ευθύνη. Τελικά εσείς συναντάτε τα ίδια πρόσωπα, όσον αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους όπως λέτε που κάνετε στον έλεγχο, Ναι. συναντάτε τα ίδια πρόσωπα στην υπόθεση της Νοβάρτης και στην υπόθεση του Κελπνό ή υπάρχουν κοινά Όχι, όχι πρόσωπα? πάντοτε, όχι Ναι. Αλλά πάντοτε. υπάρχουν κοινά πρόσωπα. Είναι όμως Ναι. συγκοινωνούνται δοχεία. Μάλιστα. Καταλάβατε, είναι... Με ποια, από πλευράς προσώπων, πείτε Όχι μας από λίγο πλευράς ονόματα προσώπων. προσώπων, από Αλλά... πλευράς ενεργειών. Μάλιστα, γίνονται τα ίδια πράγματα. Εκεί κρίσιμο ρόλο παίζουν οι εταιρείες επικοινωνίας, ισχύει αυτό? Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Δεν μπορώ να σας δώσω τέτοιες λεπτομέρειες, γιατί είναι προκαταρκτική και είναι μυστική η προκαταρκτική. Υπάρχει μία δίωξη όμως που έχετε, η οποία είναι, για πείτε μας τι αφορά, Είναι έχει μία σχέση με το δίωξη κελπνό αυτή η που δίωξη. αφορά αποδοχή εικονικών τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές. Το κελπνό δηλαδή. Το κελπνό, ναι. Το κελπνό. Δεχόταν Ναι. τιμολόγια που δεν ήταν. Που ήταν εικονικά. Όταν λέτε εικονικά, καταρχήν πείτε μας το ύψος, το οποίο μπορείτε να μας το πείτε. Είναι ένα 400 τόσο συνολικά. Είναι για τις 1,5 χρήσεις, εκατομμύριο κοντά. για τις χρήσεις 6, 7, 8 και 9. Αυτό ήταν πριν αναλάβουμε εμείς εδώ, πριν αναλάβει την υπόθεση του εισαγγελέας διαφθοράς. Στο κελπνό γίνεται οικονομικός διαχειριστικός έλεγχος 11-15 προς το παρόν. Και θα προχωρήσουμε με δυνατότητα να προχωρήσουμε και πιο παλιά. Και τι ψάχνετε εκεί, όταν λέτε γίνεται έρευνα? Εμείς βασικά έχουμε εντολή για οικονομικό διαχειριστικό έλεγχο. Τι έχει γίνει. Αλλά κατά την έρευνά μας πάμε υπόθεση-υπόθεση.
θα βρούμε τη μία υπόθεση X, την υπόθεση δεύτερη, υπόθεση τρίτη. Ναι. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις στο κελπνό. Υπάρχει μια υπόθεση επίσης, η οποία αφορά συγκεκριμένη εταιρεία επικοινωνίας, η οποία αναφέρεται και στο πόρισμα του FBI αναφέρεται, αφορά επίσης και ένα πολιτικό πρόσωπο που έχει κοινική σχέση ιδιοκτήτρια της εταιρείας. Δεν θέλω να πω όνομα τώρα γιατί δεν μου επιτρέπετε. Και θέλω να σας ρωτήσω, καταλαβαίνετε γιατί ρωτάω, εάν είναι σε εξέλιξη, αν έχει λήξει αυτή η υπόθεση, ή, γιατί η ενδιαφερομένη λέει ότι έχει λήξει η έρευνα από πλευρά σας. Η υπόθεση είναι, στο, είναι στην προκαταρκτική. Διενεργείται προκαταρκτική για όλες τις υποθέσεις αυτές. Εάν θα υπήρχε, αν θα είχε λήξει, θα είχε μπει αρχείο και θα είχε βγει διάταξη. Ναι, αυτό λέω, έχει αρχειοθετηθεί. Όχι, δεν έχει βγει διάταξη. Από ό,τι γνωρίζω, δεν έχει βγει διάταξη. Επειδή βλέπω ότι στο σκάνδαλο της Νοβάρτης έχουν στοχοποιηθεί και οι δικές σας οι ενέργειες. Αναφέρεστε προσωπικά, στη Βουλή αναφερθήκατε, ότι είστε ένα τέλος πάντων μέρος, και πρέπει να σας ρωτήσω, ένα μέρος αυτής της σκευωρίας που αφορά την Νοβάρτης. Επωνύμως αναφερθήκατε. Έχω απαντήσει με δελτία τύπου. Ναι. Εγώ δεν ασχολούμαι με τα πολιτικά πρόσωπα. Ναι. Εγώ δεν είμαι ανακριτικός υπάλληλος. Δεν μετέχω στις έρευνες. Πώς το εξηγείτε αυτό, γιατί σας το έχω πει. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Ναι. Δεν μπορώ να το γνωρίσω. Πόσοι εμπλέκονται, κυρία Παπασπύρου, δημόσιοι υπάλληλοι, ή πόσους ερευνάτε, όχι πόσοι εμπλέκονται, γιατί θα δούμε πόσοι εμπλέκονται. Πόσους ερευνάτε στο σκάνδαλο της Νοβάρτης, πόσους δημοσίους υπαλλήλους ερευνάτε. Έχετε κάποια εικόνα. Δεν έχω εικόνα. Αυτή τη στιγμή είναι το μεικτό κλιμάκιο το οποίο έρχεται σε συνεννόηση είναι με τους εισαγγελείς. Είναι δεκάδες, είναι. Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν έχω ναι. ασχοληθεί γι' αυτό, δεν μπορώ να σας πω εγώ. Είναι, τα ερευνώνται από τα μεικτά κλιμάκια. Από το μεικτό κλιμάκιο το οποίο ενημερώνει τους εισαγγελείς πάντοτε. Mm. Δηλαδή είναι σε διαρκή συνεννόηση με τους εισαγγελείς. Σε ποια υπουργεία, τι χώρους αφορά η έρευνα αυτή? Η έρευνα θα αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης μέχρι τις αρχές του 2011. Επειδή εκεί τιμολογούσαν τα φάρμακα. Από το 2006 μέχρι το 2011 είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και μετά από το 2011 μέχρι το 2015 είναι το Υπουργείο Υγείας. Τι θα βγει, θα το δείξει η έρευνα. Ναι. Δεν μπορώ να σας πω τώρα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι λίγο σας πάργα να καταλαβαίνω. Αυτή. Όχι, στον Νοβάρτης δεν είναι σας πάργα. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ η έρευνα. Ναι. Και ευελπιστούμε δηλαδή την πρώτη περίοδο, 6-11, να την τελειώσουμε σε κάνα δύο μήνες. Να βγάλουμε και τη ζημιά του δημοσίου. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Οι εισαγγελείς έχουν καταγράψει μια ζημιά γενικότερα από την Νοβάρτης 3 δις, που μας λένε ότι είναι πολύ μεγαλύτερη. Και 23 δις συνολικά από το φάρμακο. Αυτό θα το δείξει, γιατί θα πρέπει να ερευνήσουμε και τη ζημιά που έχει υποστεί. Εδώ έχουν υποστεί ζημιά και οι ιδιώτες. Τι εννοείτε? Γιατί αρχίσανε να πληρώνουν ο κόσμος, μειώθηκε η συμμετοχή και πλήρωνε ο κόσμος τα φάρμακα. Μειώθηκε η συμμετοχή του δημοσίου και έτσι πέφτει. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι κατά των ανθρώπων που ζημίωσαν, ας πούμε, που προκάλεσαν αυτή τη ζημιά, δεν μπορεί να στραφεί μόνο η πολιτεία και το κράτος, αλλά και ο ιδιώτης, ο οποίος πληρώνει τη δαπάνη. Έτσι. Γιατί μειώθηκε η συμμετοχή του δημοσίου στα φάρμακα. Δεν μειώθηκε. Άρα πληρώνει ο ίδιος. Και πλήρωνε ο ίδιος. Έτσι έπεσε η τιμή του φαρμάκου. Έπεσε η δαπάνη φαρμακευτική. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτά τα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας είναι πραγματικά η κορυφή του παγόβουνου, των μεγαλύτερων σκανδάλων που έχουν Είναι πολύ μεγάλα. Εγώ από την εμπειρία μου που είχα σαν δικαστής, ήταν τελείως διαφορετική η διαφορά τότε. Τελείως διαφορετική. Τώρα είναι εξειδικευμένοι. Έχουν εξειδικευθεί πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για να βρεις πώς γίνεται, τις διαδικασίες, ποια μέσα μεταχειρίζονται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γι' αυτό και είναι και δύσκολη η εξερεύνηση. Όμως υπάρχουν πλέον μέσα που μας βοηθούν, όπως είναι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, που όντως κάνει θαύματα, θαύματα κάνει, που μας βρίσκει και έγγραφα που έχουν χαθεί και τα έχουν πετάξει. Ανασύρουν δηλαδή, ναι, από τα... Ναι. Είναι φοβεροί άνθρωποι. Πραγματικά είναι πολύτιμα. Έχετε επομένως και μια βοήθεια μεγαλύτερη. Πολύτιμη, πολύτιμη. Ναι, αυτό όμως που το χρήμα χάνεται σε offshore, έχετε βρει κι εσείς, έτσι. Βρίσκονται. Έχετε βρει κι εσείς offshore. Εντάξει, βρίσκονται πάντως χρήματα. Είναι γεγονός ότι χρήματα θα βρεθούν. Γιατί, εντάξει. Όταν χάνονται τέτοια ποσά τεράστια, που όταν θα τα μάθετε, θα βλέπετε πόσα ποσά... Μιλάμε για δις.
Α, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Με Πάντως συγχωρείτε. εκατομμύρια Εκατομμύρια μιλάμε. είναι. Όταν βλέπεις 1,5 εκατομμύριο, 2,5 εκατομμύρια, 3,5 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Είναι λίγα λεφτά. Εγώ έχω τρελαθεί. Σας μιλάω ειλικρινά. Και τον τρόπο πώς γινόντουσαν αυτές οι. Μιλάτε για διακίνηση τεράστιων ποσοστών. Βέβαια. Μέσω τέτοιων οργανισμών, λέτε τώρα, έτσι. Ναι. Γιατί αυτά εσείς ελέγχετε. Αυτά λοιπόν είναι. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να δούμε πώς ακριβώς έγινε αυτό και τι έγινε. Και μιλάτε. Μία υπόθεση. Συγγνώμη που το λέω, έτσι όπως το περιγράφετε, είναι και μια μορφή ξεπλήματος, έτσι δεν είναι. Θα δείξει. Θα το δείξει. Αυτό βέβαια θα κριθεί από τους αγγελείς. Αυτά είναι θέμα. Εμείς απλώς θα δούμε τη διαδικασία, καταλάβατε. Εάν έγινε νομότυπα η διαδικασία. Να, τώρα από την ΑΔΕ βγήκε αυτή η ιστορία που ήλεγξε το παλιό. Η ΑΔΕ είναι η ΕΔΕ. Η ΕΔΕ είναι το παλιό ΣΔΟΕ. Ήλεγξαν τα τιμολόγια, είδαν ότι είναι εικονικά, αυτό ψάχνουμε. Αν τα τιμολόγια με τα οποία έχουν διακινηθεί τα διάφορα ποσά είναι. Τι εταιρείες είναι αυτές που το εξέδιδαν? Αυτό μπορεί να μας το πείτε. Δεν το γνωρίζω. Σας μιλάω ειλικρινά γιατί δεν την είχα αυτή την υπόθεση καθόλου. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη για εικονικά τιμολόγια. Με ενημέρωσαν δηλαδή στο κελπνό. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει μια άκρη και ότι θα βρεθεί μια άκρη σε αυτή την υπόθεση. Σίγουρα θα βρεθεί, σας το εγγυώμαι. Ήδη στο κελπνό σας είχα πει ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία 250.000 σελίδων. Και πλέον 250.000 σελίδες. Βέβαια. Και τώρα σιγά σιγά ξεκινάμε και βγάζουμε τα πορίσματα. Δηλαδή, προσωποποιούμε όπου υπάρχει παρανομία, καλούμε ανομωτή για ανομωτή καταθέσεις και ολοκληρώνεται το πόρισμα και υποστέλλεται στον εισαγγελέα. Το πρώτο πόρισμα πρέπει εντός των ημερών να σταλεί στον εισαγγελέα για το κελπνό. Για να δούμε πώς θα το κρίνουν και εκεί, οι εισαγγελικές αρχές. Βεβαίως, οι εισαγγελικές αρχές θα και τα κρίνουν. Και τι διώξεις ακριβώς θα ασκήσουν. Μα κοιτάξτε να δείτε, εμείς απλώς λέμε τα πραγματικά γεγονότα πως έχουν συμβεί. Και θα πρέπει να ξέρετε ότι τα μέλη του μεικτού κλιμακίου δεν είναι δικοί μου άνθρωποι, για να τους κατευθύνω εγώ. Εγώ έχω 1-2 συντονιστές στα πολύ μεγάλα κλιμάκια και είναι, η πλειοψηφία είναι από διάφορα σώματα ελεγκτικά. Είναι από το ΣΕΙΠ, είναι από την ΥΠΕΔΙΦΚΑ, είναι οικονομικοί επιθεωρητές, είναι από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, είναι από την Οικονομική Αστυνομία. Ναι. Στους οποίους μου τους στέλνουν ότι οι επικεφαλείς. Κατάλαβα. Επειδή, δεν διαλέγω εγώ πρόσωπα. Ναι, επειδή καταλαβαίνω ότι έχετε παρατηρήσει φαινόμενα υπερτιμολόγησης. Οι επιθεωρητές ενημερώνουν τους εισαγγελείς. Ήθελα να σας ρωτήσω σε τι ποσοστό, ας πούμε. Α, δεν θα μπορέσω να σας πω. Ενδεχομένως. Δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ, γιατί θέλω να μείνω λίγο μακριά από αυτές τις ιστορίες. Να τα έχουν εισαγγελείς και όταν θα ετοιμαστεί το πόρισμα, θα λάβω γνώση. Εφόσον συμμετέχουν δημόσιοι υπάλληλοι και ασκηθεί ποινική δίωξη, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσω το πόρισμα για να το αποστείλω στον αρμόδιο υπουργό για τις διώξεις που πρέπει να επιβληθούν. Και τις πειθαρχικές. Τις πειθαρχικές, βέβαια. Τις πειθαρχικές. Γιατί εγώ έχω και τη ευθύνη και για τα πειθαρχικά παραπτώματα. Και φωνάζω και λέω, όσοι πάλι είναι επιφορτισμένοι, το λέω και σε εσάς πάλι, με τη φύλαξη των εγγράφων, θα πρέπει να τα φέρουν. Γιατί είναι υποχρεωμένοι να τα φέρουν. Γιατί θα βρεθούν αντιμέτωποι με πολύ μεγάλες διώξεις. Από ποια υπουργεία έχετε προβλήματα για να. Σας είπα, από το Υπουργείο Υγείας είχα προβλήματα. Ποια περίοδο? Είναι 12-13. Έχουν χαθεί τα έγγραφα δηλαδή. Δεν υπάρχει ούτε φυσικό. Και τι σας λένε, υπάλληλοι τι λένε? Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Ψάχνουν δηλαδή και δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Και στο κελπνό έχουν. Στο κελπνό δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει. Έχουν γίνει, πόσες έφοδοι έχουν γίνει στο κελπνό? Μου έχει κάνει εντύπωση. Και αφού δεν βρίσκω. Κάθε φορά γίνονται έφοδοι. Μα δεν, να σας πω, δεν υπάρχουν. Υπάρχει έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου και δεν υπάρχει το βιβλίο πρωτοκόλλου. Μάλιστα. Αυτό που περιγράφεται είναι λαιλασία εγγράφων. Μιλάω τώρα. Αφήστε μα, την άλλη λέξη. Προσέξτε να δείτε, δεν έχουν καταλάβει όλοι αυτοί οι υπάλληλοι ότι όταν θα ασκηθούν οι ποινικές διώξεις, γιατί εμείς τελικώς τα βρίσκουμε τα έγγραφα. Σας το λέω ότι τα βρίσκουμε. Από τα κομπιούτερ. Τα βρίσκουμε, όχι, τα βρίσκουμε από αλλού. Γιατί ένα έγγραφο διακινείται, πάει στην τάδε υπηρεσία, πήραν το πρωτόκολλο. Όμως το έγγραφο αυτό υπάρχει αλλού. Το βρήκαμε. Συγκεκριμένα έγγραφα. Ο υπάλληλος λοιπόν που ήταν επιφορισμένος με τη φύλαξη αυτή του εγγράφου, διαχρονικά. Τώρα είναι ο Α, προχθές ήταν ο Β. Αυτά έπρεπε να ήταν στα αρχεία τους. Θα διωχθούν, λέτε. Φυσικά, οι εισαγγελείς θα κάνουν ξεχωριστή υπόθεση για την απώλεια των εγγράφων. Μάλιστα. Δεν θα μείνουν έτσι αυτά. Κατάλαβα. Και δεν θα είναι δίωξη για απλή υπεξαγωγή εγγράφων.
Αλλά. Θα είναι σοβαρές διώξεις. Θα πρέπει λοιπόν, επειδή η ζημιά είναι κατά του ελληνικού δημοσίου, να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά και να φέρουν όλα τα έγγραφα στο μεικτό κλιμάκιο, να τα φέρουν ό,τι έγγραφα Λέτε έχουν. δηλαδή ότι εμπίπτει στον νόμο περί καταγραφών τώρα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από αυτά που Φυσικά, λέτε. αφού είναι ζημιά του δημοσίου, η ζημιά του δημοσίου είναι τεράστια. Τα έγγραφα όλα. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε να ψάχνουμε και να τα βρίσκουμε στα υπόγεια, κάτω, μέσα στα ποτίκια. Εκεί τα βρήκαν οι επιθεωρητές, βρήκαν έγγραφα. Αλλά τα βρίσκουμε, ξέρετε, βρίσκουμε Αποσπασματικά. αποσπασματικά. Δεν τα βρήκαμε όλα. Αυτό είναι το θέμα. Στα υπόγεια. Στα υπόγεια του Κελπνό, μέσα στα ποντίκια. Τράβηξε φωτογραφία επιθεωρητής. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τραβάνε αυτοί. Εγώ δίνω συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους. Και διώκονται, έτσι. Αφήστε τις μηνύσεις που τρώνε, ναι, Μηνύσεις. μηνύσεις, ναι. Μα τι νόημα έχει ο επιθεωρητής, τι έχει, τα έχει με κάποιον, ούτε ξέρουν ποιοι είναι αυτοί, Πάλι υπεύθυνοι, υπάλληλοι. ας πούμε. Δεν τους ξέρουν, έχουν κανένα νόημα τώρα να στραφούν κατά των συναδέρφων τους. Γιατί οι συναδελφοί τους είναι Συνάδελφοί τους είναι και αυτές. Να βρούμε την αλήθεια βασικά. Μα αυτό επήγε, να βρεθεί η αλήθεια. Να βρεθεί η αλήθεια, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτές τις υποθέσεις. Και ποια είναι η ζημιά. Και δεν είναι οι μόνες. Γιατί θα αρχίσω και θα βγάζω υποθέσεις που όλες πλέον είναι με προκαταρκτικές. Γιατί διαπιστώνω αδικήματα. Μιλάτε για το χώρο της υγείας. Όχι, γενικώς. Για το δημόσιο μιλάτε. Γενικώς για το δημόσιο. Είναι τραγικό αυτό που βλέπουμε. Είναι τραγικό. Είναι αδιανόητο. Μιλάμε για δηλαδή, λαϊλασία, έτσι εμείς όπως το κάναμε λέτε. δηλαδή έναν έλεγχο παλιά, γίνονταν έλεγχοι, για να βρεις αν υπήρχε κακοδιοίκηση, αν δεν γινόταν σοβαρά δουλειά. Σωστά, ναι. Να Κακοδιαχείριση. κακοδιαχείριση, να κάνεις μία πρόταση για να διορθωθούν αυτά. Τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα διαπιστώνεις κλοπή δημοσίου χρήματος κατευθείαν. Είναι τραγικό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχω πάθει κατάθλιψη βλέποντας αυτά τα πράγματα. Ξεκινάμε τον έλεγχο, διαπιστώνουμε την παρανομία, το ανακοινώνουμε στον εισαγγελέα και ασκείται πειθαρχική, προκαταρτική αμέσως γίνεται. Μας δίνει παραγγελία για προκαταρτική. Κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε.